σημαντική, μεγάλη και από πλευράς εκτασής, διότι όπως πάντα πράγματα, στην, αν έχουμε πάλι τριπλή νοσοβαθμία, διότι υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, θα παίξω ρόλο και η Πόντι. Άξε, θέλει να είναι λίγο, χαριτολογήσουμε και λίγο, το ΑΠΟΕΛ πάντα μας κάνει πολύ καλό φέτος. Δηλαδή θυμούμε μετά την πρώτη νύχτα από το ΑΠΟΕΛ στο γήπεδο του Απόλλωνα, μετά είχαμε μια εξαιρετική αντίδραση. Μας έκανε πολύ καλό, φαίνεται, η κάκιστη απόδοση που είχαμε με το ΑΠΟΕΛ το βράδυ. Γι' αυτό είπα, χαριτολογώντας και με όλον τον σεβασμό στα ΑΠΟΕΛ φυσικά, ότι μας κάνει καλό φέτος. Εντάξει, ξέρετε, όταν μια ομάδα έχει να χάσει στο πρωτάθλημα από τον περασμένο Δεκέμβρη, και με τέτοια απόδοση, με τέτοιες διαφορές, τα πλειστά παιχνίδια ήταν πάνω από 10, 15, 20 ποντούς. Σημαίνει γίνεται πολύ καλή δουλειά από τα παιδιά. Εξαιρετική, διψασμένη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε διψασμένοι αν θέλουμε να κερδίσουμε την πρώτη θέση και μετά βήμα-βήμα στα play-off να πάρουμε το πρωτάθλημα. Έχω την εντύπωση ότι απλά σήμερα επαναλάβαμε εαυτόν με φαντικών τρόπων σε σχέση με το είχαν, τι δείχνουμε από τον περασμένο Δεκέμβρη. Ένα σχόλιο που έκανα πριν την έναρξη του αγώνα στον άμεσο συνεργάτη σας, τον Νίκο τον Αγγελίδη, ήταν το αν σας πείσμωσε η εμφάνιση κοντά στον ΑΠΟΕΛ, κυρίως τους παίκτες. Και είδαμε να μπαίνουν μέσα με το μαχαίρι στα δόντια, coach. Κοίταξε, Αντώνη μου, τέτοιες εμφανίσεις ενεργοποιούν τον εγωισμό των καλαθοσφαιριστών. Και θεωρώ ότι ήταν, ειδικά και αν χάναμε αυτό το παιχνίδι, ήταν ένα μεγάλο χαστούκι. Ευτυχώς βρήκαμε τον τρόπο και κερδίσαμε στο τέλος. Και ναι, ουσιαστικά συνδυάσαμε, χρησιμοποιήσαμε αυτό το παιχνίδι για εγρήγορση, για επαγλύπνηση. Θεωρώ ότι μας βοήθησε πάρα πολύ αυτό που έγινε το περασμένο Σάββατο και βγήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο ξεκάθαρα. Πού υπερισχύσατε σήμερα, ποιο ήταν το δυνατό σας σημείο για να πάρετε την νίκη σήμερα? Εντάξει, θεωρώ ότι αν αφήνεις τον κεραυνό στους 60 πόντους πρέπει να μιλήσουμε πρώτα αμυντικά. Θεωρώ ότι το πήραμε πάρα πολύ πάνω στις επαφές, είχαμε πολύ συγκέντρωση σε ό,τι πλάνο είχαμε δοκιμάσει τις τελευταίες δύο μέρες. Διότι είχαμε με βάση τον κάθε καλαθοσφαιριστή κάτι διαφορετικό, έπρεπε να αντιδράσουμε στην άμυνα. Του ήθελε πάρα πολύ συγκέντρωση αυτό και θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά. Ήταν εξαιρετική πάνω σε αυτό το θέμα. Η νίκη παίρνει ακόμη μεγαλύτερη έκταση αν δούμε ότι δεν είχαμε στη διάθεσή μας σήμερα ένα από τους καλύτερους μας Κυπρίους, τον Ζέι, τον Μούσα. Θεωρώ ότι αυτή η ομάδα έχει ακόμη να δώσει πάρα πολλά πράγματα και θα το κάνουμε.